Αγαπητοί σύνεδροι, ονομάζομαι Καλλιόπη Γουριώτου και η εισήγησή μου έχει τίτλο «Η υπερρεαλιστική έκφραση του Οδυσσέα Ελίτη». Η υπερρεαλιστική ποίηση του Οδυσσέα Ελίτη, πλούσια σε εικόνες από την ελληνική φύση και παράδοση, διανθίζει τα εγχειρίδια των κειμένων νεοελληνικής λογοτεχνίας όλων των τάξεων του γυμνασίου. Οι μαθητές, ωστόσο, δεν γνωρίζουν ότι ο Οδυσσέας Ελίτης φιλοτέχνησε και σπουδαίο εικαστικό έργο. Η παρούσα διδακτική πρόταση φιλοδοξεί να γεννήσει στους μαθητές το θαυμασμό για το έργο και την προσωπικότητα του μεγάλου ποιητή και μέσα από την παράλληλη προσέγγιση του ποιητικού και του εικαστικού έργου του, οι μαθητές να συλλάβουν την έννοια του υπερρεαλισμού και να κατανοήσουν τα χαρακτηριστικά του έργου του Ελίτη. Η διδακτική αυτή προσέγγιση βασίζεται στις αρχές του κοινωνικοπολιτισμικού επικοδομισμού και σκοπό έχει να ενθαρρύνει τους μαθητές να συνεργαστούν στην αναζήτηση της γνώσης, αξιοποιώντας ψηφιακά μέσα. Η ποίηση του Οδυσσέα Ελίτη, γεμάτη φως και ελληνικό άρωμα, ανανεωτική με τις υπερρεαλιστικές της εικόνες και τον τολμηρό συνδυασμό των λέξεων, αποτελεί ευχάριστο ανάγνωσμα για τους μαθητές του γυμνασίου και συνάμα δύσκολο στην ερμηνεία του και στην ανακάλυψη των βαθιστόχαστων μηνυμάτων του. Η παράλληλη προσέγγιση του εικαστικού έργου του Ελίτη, των συνεικόνων της ποίησής του, όπως εκείνος αποκαλούσε τις εικαστικές του συνθέσεις, τα κολάζ, μπορεί να διευκολύνει τους μαθητές να κατανοήσουν την έννοια του υπερρεαλισμού, αλλά και τα στοιχεία που προβάλλονται μέσα από το έργο του Ελίτη. Και τα στοιχεία αυτά δεν είναι άλλα από το τρίπτυχο «Ελληνική φύση, ελληνική παράδοση, ορθοδοξία». Το παρόν διδακτικό σενάριο φιλοδοξεί να κινηθεί μέσα στο πλαίσιο που προδιαγράφει το πρόγραμμα σπουδών για την νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία στο γυμνάσιο. Το πρόγραμμα σπουδών θέτει ως σκοπό την αξιοποίηση των ψηφιακών μέσων στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης παιδαγωγικής πρότασης για τη διδασκαλία της λογοτεχνίας, η οποία θα περιλαμβάνει ανάμεσα σε άλλους και τους στόχους. Πρώτον, διευρύνει το πολιτισμικό υπόβαθρο του μαθητή και της μαθήτριας, προσφέροντας εμπειρίες. Δεύτερον, να προωθήσει νέους τρόπους συνεργασίας των μαθητών και μαθητριών. Τρίτον, να αναπτύξει τις συνθετικές και κριτικές ικανότητες των μαθητών με διαθεματικές εργασίες πολυμεσικά παρουσιασμένες. Το πρόγραμμα σπουδών προτείνεται ακόμα ως μονάδα οργάνωσης η διδακτική ενότητα. Η διδασκαλία της ενότητας διαρκεί αρκετό χρονικό διάστημα και αναπτύσσεται σε τρεις φάσεις. Πρώτη, πριν από την ανάγνωση, ο κυριότερος σκοπός της είναι να δώσει κίνητρα για την ανάγνωση επιστρατεύοντας τα προσωπικά βιώματα των μαθητών. Δεύτερον, στη φάση της κυρίως ανάγνωσης, όπου αποκτά ιδιαίτερη σημασία η ομαδική εργασία. Έτσι μπορεί να επιτευχθεί μια διαφοροποιημένη διδασκαλία, καθώς κάθε ομάδα μπορεί να αναλάβει ένα κείμενο που να ταιριάζει στις δυνατότητές της και στις επιθυμίες της. Τρίτον, στην τρίτη και τελευταία φάση, που συνήθως ονομάζεται μετά την ανάγνωση, οι μαθητές παράγουν το δικό τους λόγο, όχι πια γύρω από τα κείμενα, αλλά γύρω από το θέμα της διδακτικής ενότητας με την οποία ασχολήθηκαν. Το συγκεκριμένο σενάριο θεμελιώνεται στη θεωρία του κοινωνικοπολιτισμικού επικοδομισμού, καθώς επιδιώκει την αναδόμηση της προϋπάρχουσας γνώσης των μαθητών μέσα από νέες εμπειρίες, τη διαπροσωπική επικοινωνία και τη μάθηση σε ομάδες. Αντιμετωπίζει τη μάθηση ως ενεργητική διαδικασία και δίνει έμφαση στην πρόοδο της διαδικασίας και όχι αποκλειστικά στα αποτελέσματα της μάθησης, καθώς επιδιώκεται η κατασκευή νέας γνώσης και όχι η αποταμίευση έτοιμης γνώσης. Σκοπό έχει την ενεργοποίηση των μαθητών με δική τους βούληση, προκειμένου να επιτευχθούν οι διδακτικοί στόχοι. Η βιωματικότητα επιδιώκεται μέσα από την αναζήτηση, την έρευνα και τις δημιουργικές συνθέσεις. Πρόκειται για ένα σενάριο που προσφέρει τη δυνατότητα της χρήσης ποικίλων οπτικοακουστικών μέσων, ηλεκτρονικών ψηφιακών πολυμέσων και εφαρμόζει την αρχή της εποπτείας με την έννοια της άμεσης αντίληψης των πραγμάτων. Οι μαθητές συνεργάζονται κατά ομάδες και αλληλεπιδρούν. Μέσα από το κοινό στόχο τους, διορθώνουν, συμπληρώνουν, υποστηρίζουν ο ένας τον λόγο του άλλου και μετακινούνται από την προσωπική υποκειμενική σκοπιά που βλέπουν τα πράγματα. Μέσα από τις μεθόδους αυτές, ενισχύεται η αυτοπεποίθηση των μαθητών και αναπτύσσεται η ικανότητα της αυτοαξιολόγησης και της αυτοκριτικής. Τέλος, επιτυγχάνεται η ανάπτυξη επικοινωνιακών ικανοτήτων των μαθητών μέσα από τη συμμετοχή τους στην παραγωγή τελικών προϊόντων, όπως παρουσιάσεων, γραπτού λόγου, προσομοιώσεων και άλλα. Το διδακτικό σενάριο απευθύνεται στους μαθητές όλων των τάξεων του γυμνασίου. Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες των 4 ατόμων και ως κείμενα χρησιμοποιούνται τα ποίηματα του Οδυσσέα Ελίτη από τα σχολικά εγχειρίδια των κειμένων ελληνικής λογοτεχνίας του γυμνασίου.
Οι στόχοι του σεναρίου είναι, πρώτον, να αναζητήσουν οι μαθητές και να κατανοήσουν αξίες και πνευματικές ανησυχίες του Οδυσσέα Ηλίτη. Δεύτερον, να αναζητήσουν βιώματα, αντιλήψεις και πρόσωπα που στιγμάτισαν το έργο του και αποτέλεσαν πηγή έμπνευσης του ποιητή. Τρίτον, να αντιληφθούν την απήχηση του έργου του. Τέταρτον, να ανακαλύψουν τα γνωρίσματα της ποιησής του. Πέμπτον, να αντιληφθούν την μοναδικότητα και την ευαισθησία του ποιητή ακόμη και μέσα από το εικαστικό έργο του. Έκτον, να αναγνωρίσουν την αδιάρρηκτη σχέση του ποιητικού λόγου του Ηλίτη με το ζωγραφικό του λόγο, την αλληλεπίδραση και κοινή γλωσσική του συνομιλία, το κοινό λεξιλόγιο της έκφρασής του. 7. Να γίνουν και οι ίδιοι δημιουργοί. Και 8. Να εξοικειωθούν με τα ψηφιακά μέσα και την αναζήτηση στο διαδίκτυο. Η διάρκεια του σεναρίου είναι περίπου 14 ώρες και τόπος υλοποίησης του σεναρίου το εργαστήριο πληροφορικής. Πρώτη φάση πριν από την ανάγνωση. Ακολουθούν τα φύλλα εργασιών που οι εργασίες σε αυτά είναι διατυπωμένες σε δεύτερο πληθυντικό πρόσωπο, μια και απευθύνονται στους μαθητές. Το πρώτο φύλλο εργασιών αποτελεί και την αφόρμηση του σεναρίου. Παρακολουθήστε τη βράβευση του Οδυσσέα Ηλίτη από τη Σουηδική Ακαδημία με το βραβείο Νόμπελ στην διεύθυνση που ακολουθεί στο YouTube. Γνωρίζετε το βραβείο αυτό? Πώς θεσπίστηκε? Ποιο όνομα φέρει? Σε ποιους επιστήμονες, πνευματικούς δημιουργούς ή ευεργέτες δίνεται? Ποιο είναι το έπαθλο των βραβευθέντων? Να απαντήσετε στα ερωτήματα αυτά, αφού μεταβείτε στις ακόλουθες διευθύνσεις, αναζητώντας το λίμα «Βραβείο Νομπέλ». Τα αποτελέσματα της έρευνάς σας να τα καταγράψετε σε διαφάνειες παρουσίασης και να ετοιμάσετε ένα PowerPoint. Το δεύτερο φύλλο εργασιών έχει θέμα την απήχηση του έργου του Ηλίτη. Πρώτον, να παρακολουθήσετε το ντοκιμαντέρ από τα αρχεία της ΕΡΤ στην διεύθυνση που ακολουθεί στο YouTube. Παράλληλα, να κρατήσετε σημειώσεις που θα αξιοποιήσετε στα παρακάτω βήματα. Μπορείτε να αντλήσετε στοιχεία και από την ιστοσελίδα του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου που ακολουθεί. Στη συνέχεια, να αξιοποιήσετε τα στοιχεία της έρευνάς σας σχετικά με το ερώτημα «Πού οφείλεται η παγκόσμια απήχηση του έργου του Ηλίτη?». Τα αποτελέσματα της έρευνάς σας να τα συζητήσετε με τις άλλες ομάδες και τα τελικά συμπεράσματά σας να τα καταγράψετε σε διαφάνειες της παρουσίασής σας. Τέλος, να αναζητήσετε στη διεύθυνση της ανεμόσκαλας που ακολουθεί φωτογραφίες του Οδυσσέα Ηλίτη και να κατασκευάσετε με αυτές ένα ψηφιακό άλμπουμ φωτογραφιών με τίτλο «Στιγμές του μεγάλου ποιητή». Μη λησμονήσετε να αναφέρετε ποιο γεγονός απαθανατίζουν. Τρίτο φύλλο εργασιών, τα γνωρίσματα της ποιήσης του Ηλίτη. Αντλώντας στοιχεία από το ντοκιμαντέρ της ΕΡΤ στη διεύθυνση του YouTube που ακολουθεί, να απαντήσετε στο ερώτημα. Ποια είναι τα στοιχεία εκείνα που δίνουν ελληνικό χρώμα στο ποιητικό έργο του Ηλίτη? Ποια στοιχεία της ελληνικότητας αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα στην ποιησή του? Να δώσετε ιδιαίτερη έμφαση στο τρίπτυχο ελληνική φύση, ελληνική παράδοση και ιστορία ορθοδοξία. Στη συνέχεια, να μεταβείτε στη διεύθυνση της πύλης στην ελληνική γλώσσα, όπου κριτικοί της λογοτεχνίας αναφέρονται στο έργο του Οδυσσέα Ηλίτη. Να αναζητήσετε σε αυτές τις πηγές τα εξής: τα στοιχεία της ελληνικής φύσης που χαρακτηρίζουν την ποιήση του Ηλίτη και, δεύτερον, ο ποιητής ενστερνίζεται τον υπερεαλισμό. Κατά την υπερεαλιστική γραφή του, ποιες τεχνικές χρησιμοποιεί? Τέλος, τα αποτελέσματα της έρευνάς σας να τα συζητήσετε με τις άλλες ομάδες και τα τελικά συμπεράσματά σας να τα καταγράψετε σε διαφάνειες της παρουσίασης που ετοιμάζετε. Τέταρτο φύλλο εργασιών, ο εικαστικός Ηλίτης. Το 1936, στην πρώτη Διεθνή Υπερεαλιστική Έκθεση των Αθηνών, ο Ηλίτης παρουσίασε για πρώτη φορά ζωγραφικούς πίνακες με τη λεγόμενη τεχνική της χαρτοκολλητικής, κολάζ. Ακολουθεί το ανανεωτικό πνεύμα του υπερεαλισμού. Παράλληλα, έχει δεχθεί επιρροές από την τέχνη του λαϊκού ζωγράφου Θεόφιλου. Για τον Ηλίτη τα κολάζ ήταν συνεικόνες, ήταν μια άλλη θέαση της ποίησης. Οι συνεικόνες του επικοινωνούσαν με την ποίησή του, αφού άλλωστε η ποίησή του στηριζόταν σε συνειρμούς εικόνων. Πρώτον, μεταβείτε στις ακόλουθες διευθύνσεις και αναζητήστε τα κολάζ του Ηλίτη. Να συγκεντρώσετε αυτά που προβάλλουν, πρώτο, το ελληνικό φυσικό περιβάλλον, δεύτερο, την ελληνική παράδοση και ιστορία και τρίτο, την ορθοδοξία.
Τα τρία αυτά στοιχεία άλλωστε αποτελούν χαρακτηριστικά και της ποίησης του ελίτη. Δεύτερον, τι είναι όμως ο υπερρεαλισμός ή σουρεαλισμός? Ποια είναι τα βασικά μέσα έκφρασης αυτού του ρεύματος στην τέχνη? Αναζητήστε απαντήσεις στις διευθύνσεις που ακολουθούν. Τρίτο, αναγνωρίζετε τα χαρακτηριστικά του υπερρεαλισμού στα κολάζ του ελίτη? Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας και τα αποτελέσματα της έρευνάς σας να τα καταγράψετε σε διαφάνειες της παρουσίασης που ετοιμάζετε. Εδώ κάποια από τα κολάζ του ελίτη. Δεύτερη φάση, κυρίως ανάγνωση. Το πέμπτο φύλλο εργασιών έχει τίτλο «Συνεικόνες». Για τον ελίτη, οι εικαστικές του δημιουργίες που συχνά συνόδευαν τα θύματά του ήταν συνεικόνες. Ήταν μια άλλη θέαση της ποίησης. Επικοινωνούσαν με την ποίησή του. Έχοντας αυτό υπόψη, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα. Πρώτον, αναζητήστε στα σχολικά διαδραστικά βιβλία των τριών τάξεων του γυμνασίου, στη διεύθυνση που ακολουθεί, τα ποίηματα του ελίτη. Εντοπίστε σε αυτά τις υπερρεαλιστικές εικόνες. Στο σημείο αυτό, ο διδάσκων μπορεί να παραπέμψει τους μαθητές να αναζητήσουν περισσότερα ποίηματα του ελίτη στην ποιητική ανθολογία του Λίνου Πολίτη. Όπως τα ποίηματα του Αιγαίου, η Τρελή Ροδιά, Ήλιος ο Πρώτος, Μικρή Πράσινη Θάλασσα, το Δοξαστικό από το Άξιο Νεστή. Δεύτερο, ποια είναι στοιχεία εκείνα που δίνουν ελληνικό χρώμα στο ποιητικό έργο του ελίτη? Ποια στοιχεία της ελληνικότητας αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα στην ποίησή του? Αναγνωρίζετε την αδιάρρηκτη σχέση του ποιητικού λόγου του ελίτη με τον ζωγραφικό του λόγο, την αλληλεπίδραση και κοινή γλωσσική του συνομιλία, το κοινό λεξιλόγιο της έκφρασής του, της εκδίπλωσης των οραμάτων του, των προφητικών και αισθητικών του εξερευνήσεων? Τα συμπεράσματά σας να τα συζητήσετε με τις άλλες ομάδες, να προβείτε σε διορθώσεις συμπληρώσεις και να τα καταγράψετε σε διαφάνειες της παρουσίασης που ετοιμάζετε. Τρίτη φάση μετά την ανάγνωση. Έκτο φύλλο εργασιών με τίτλο «Ο ελίτης μας εμπνέει». Να δημιουργήσετε δικά σας κολάζ εμπνευσμένοι από τα ποίηματα και τα κολάζ του ελίτη με τα οποία θα προβάλλετε το ελληνικό φυσικό περιβάλλον, την ελληνική παράδοση και ιστορία. Να δώσετε ένα τίτλο σε κάθε έργο σας. Έπειτα, να οργανώσετε στο σχολείο μια εικαστική έκθεση με τίτλο «Ο ελίτης μας εμπνέει», κατά την οποία οι άλλοι μαθητές και οι γονείς σας θα θαυμάσουν τα έργα σας. Τέλος, να προβάλλετε τις δημιουργίες σας σε μια ψηφιακή έκθεση που θα επενδύσετε μουσικά και θα αναρτήσετε στην ιστοσελίδα του σχολείου σας. Εναλλακτικά, μπορείτε να γίνετε κι εσείς ποιητές, να γράψετε ένα ποίημα με υπερρεαλιστικές εικόνες, όπου θα προβάλλετε το τρίπτυχο «Ελληνική φύση, ελληνική παράδοση και ιστορία ορθοδοξία». Να ανταλλάξετε απόψεις με τους συμμαθητές σας για τη βελτίωση των δημιουργιών σας και να δημιουργήσετε μια ψηφιακή συλλογή των ποιημάτων σας που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του σχολείου με τίτλο «Ο ελίτης μας εμπνέει». Ακολουθεί η βιβλιογραφία και οι ηλεκτρονικές πηγές. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.